Καταρχάς, να ξεκινήσω λέγοντας το εξής. Από όλα αυτά τα οποία έχει πει η κυβέρνηση για να δικαιολογήσει αυτό το απαράδεκτο νομοσχέδιο που είναι αιτία πολέμου για τους εργαζομένους, μόνο ένα έχει βάσει, ότι είναι εργασιακές ανατροπές οι οποίες έχουν λάβει χώρα στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ελληνικών κυβερνήσεων που κι αυτές έβαλαν το χεράκι τους και ισχύουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πού εφαρμόζεται αυτό, κύριε Νικολάου, στην Ευρώπη? Και η διευθέτηση εργασίας, λέω, θα σας πω. Υπάρχουν συγκεκριμένοι νόμοι. Εμείς καταθέσαμε ερώτηση στην Ευρωπαϊκή, στην Κομισιόν το προηγούμενο διάστημα και μας απάντησε σε σχέση με το νομοσχέδιο που φέρνει η Νέα Δημοκρατία ότι βασίζεται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία του 2003 για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι επειδή τσακίζονται τα δικαιώματα. Έχουν τσακιστεί νωρίτερα τα δικαιώματα των εργαζομένων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, που εδώ δεν έχει γίνει αυτό γιατί υπήρχε και υπάρχει εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα με συγκεκριμένη κατεύθυνση που συγκρούεται με τα συμφέροντα των μονοπωλίων των εργοδοτών και διεκδικεί τις σύγχρονες ανάγκες, ότι πρέπει να εφαρμοστεί και εδώ. Η πραγματικότητα, και για να δείτε πώς η πραγματικότητα δηλαδή αντιστρέφει τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και μέσα στην πανδημία, είναι συγκεκριμένη. Εδώ οι εργοδότες ζητούσαν από τους εργαζόμενους να φέρουν χαρτί από το Δήμο ότι ήταν σε περιορισμό και δεν μπορούσαν να πάνε στην εργασία τους επειδή νοσούσαν με COVID. Δηλαδή τώρα θα υπάρχει συνεννόηση του εργαζόμενου με τον εργοδότη κατά πώς θέλει ο εργαζόμενος. Έχουν ξυλωθεί οι συλλογικές συμβάσεις, οι συλλογικές διεκδικήσεις από δεκάδες κλάδους και ισχύουν μόνο εκεί που μαχητικά τους διεκδίκησαν τα συνδικάτα. Δηλαδή, εσείς λέτε ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι αποδυναμώνονται οι συλλογικές συμβάσεις. Λέω ότι οι συλλογικές συμβάσεις είναι ήδη αποδυναμωμένες. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και μέσα στην πανδημία δείχνει ότι απολύει ακόμα και εκλεγμένους συνδικαλιστές. Άρα, δηλαδή, είναι όλο το επιχείρημά της που λέει ότι θα υπάρχει συζήτηση ταυτόχρονα. Αυτό που λέει ο κύριος Πλεύρης και η κυβέρνηση ότι να δουλεύει κάποιος Δευτέρα με Πέμπτη και να κάθεται την Παρασκευή μπορεί να εξεταστεί. Ακούστε. Να δούμε τα στοιχεία ποια είναι. Μία στις τρεις θέσεις εργασίας καινούργιες οι οποίες δημιουργούνται είναι θέσεις εργασίας ελαστικής απασχόλησης με υποκατώτατο μισθό. Δεν θωρακίζεται πουθενά η σταθερή, μόνιμη σχέση εργασίας για τον εργαζόμενο. Η Νέα Δημοκρατία, πέρα από τη διάλυση του οκταώρου και το δεκάριο δουλειά, φέρνει ταυτόχρονα μέτρα τα οποία μιλάνε ακόμη και για μισθό 200 ευρώ για ανθρώπους όπου ήταν πριν μακροχρόνια άνεργοι. Την ίδια στιγμή που απειλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση 20 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, μέσα στην πανδημία στην Ελλάδα χάθηκε το 10% των ωρών εργασίας και μειώθηκε το εισόδημα των εργαζομένων 2,5%. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Αυτή την πραγματικότητα. Κύριε Χασαπόπουλο, Κύριε Ούλα, κάτι ήθελες να ρωτήσεις. Για να δείτε λίγο σύντομα, γιατί δεν έχουμε περιορίσει το χρόνο, πρέπει να κλείσουμε σύντομα. Για να στήσει, να σπρώξει τα συμφέροντα των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων και να εφαρμόσει το σούπερ μνημόνιο που είναι το Ελλάδα 2. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κύριε Νικολάου, να δώσουμε το λόγο και στη συνάδελφό μας, την κυρία Κεχαγιά, παρακαλώ πολύ, να προλάβει να στήσουν την κερδοφορία των μεγάλων μονοπωλίων ομίλων. Και αυτό εξυπηρετεί αυτό το νομοσχέδιο. Μάλιστα.